ένα χρόνο πριν δημοσιοποιηθεί η υπόθεση. Πάμε στο Γενάρη του 17, όχι του 18. Τότε δεν υπήρχε κανένα έγγραφο από την Αμερική. Οι Αμερικανοί δεν είχαν καν απαντήσει ακόμα στο αίτημα της Ράικου για δικαστική συνδρομή. Τότε δεν υπήρχε τίποτα για πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένας κουκουλοφόρος μάρτυρας. Οι ίδιες οι καταθέσεις των μαρτύρων αρχίζουν, προσέξτε, 10 μήνες αργότερα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος στη Βουλή και συνεντεύξεις του. Τότε λοιπόν επαναλαμβάνω, Ιανουάριο του 2017 δεν υπάρχει από πουθενά απολύτως τίποτα. Κι όμως, 8 Ιανουαρίου του 2017 εμφανίζεται αυτό το δημοσίευμα στο ντοκουμέντο. Πρώην Πρωθυπουργός στο Novartis Gate. Και τρεις πρώην υπουργοί. Παρακαλώ, πάρτε το για τα πρακτικά. Ερώτηση. Συγχεία. Ποιος κατασκεύασε αυτήν την πληροφορία και την έδωσε στην εφημερίδα 10 μήνες πριν? Στις 11 Ιανουαρίου, πάλι του 17, 3 μέρες μετά, η εφημερίδα Δημοκρατία αποκαλύπτει έκτακτη σύσκεψη που έγινε μια μέρα πριν στο Μαξίμου, προσέξτε, υπό Τσίπρα, Κοντονή, Παπαγγελόπουλο, Ξανθό, Πολάκη, Καλογύρου και Χρήστου. Τι θέμα νομίζετε με την Novartis? Ποια Novartis? Δεν είχε έρθει ακόμα τίποτα από την Αμερική. Δεν είχε καταθέσει κανένας ψευδομάρτυρας ακόμα στην Ελλάδα τίποτα. Αφού δεν ήξεραν τίποτα, τι συζητούσαν? Συζητούσαν πληροφορίες που δεν είχαν ή μήπως κατασκεύαζαν πληροφορίες που δεν υπήρχαν? Πάρτε το και αυτό για τα πρακτικά. Και πάμε στο πιο αποκαλυπτικό. Μια μέρα μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, δηλαδή στις 12 Ιανουαρίου του 2017, ο κύριος Παπαγγελόπουλος κάνει αποκλειστική δήλωση, πού αλλού, στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η πείρα μου και το ένστικτό μου ως εισαγγελέας, λέει, μου δημιουργούν την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι η υπόθεση της Novartis είναι πολύ πιο σοβαρή από την υπόθεση Siemens. Πάρτε και αυτό το πρωτοσέλιδο. Πού τα ήξερε αυτά ο κύριος Παπαγγελόπουλος το Γενάρη του 2017 και έκανε μάλιστα και αξιολογικές κρίσεις, όταν έκτοτε συνεχώς μας λέει ότι πληροφορήθηκε τα πάντα μόλις το Φλεβάρι του 2018, ένα και πλέον χρόνο αργότερα? Αυτός είχε βγάλει το πόρισμα πριν υπάρξει οποιαδήποτε κατάθεση ή πληροφορία. Είναι συγκλονιστικό αν το συνειδητοποιήσει αυτό κανείς. Με άλλα λόγια, κύριε συνάδελφοι, αυτές οι αθώες περιστερές έκαναν συσκέψεις στο Μαξίμου, διοχέτευαν και πληροφορίες στα δικά τους μέσα, έκαναν δηλώσεις, έβγαζαν και πορίσματα για ένα θέμα που τότε δεν υπήρχε καν. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το μαστόρευαν το θέμα, το μαγείρευαν, το κατασκεύαζαν επί ένα χρόνο. Έτσι εξηγείται. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή το 17 Φεβρουάριο, 1η Φεβρουαρίου, Φεβρουάριο, 10 Φεβρουαρίου, προσέξτε, μιλάει για μια υπόθεση που βρωμάει και τα ρέστα, τα κόμματα, όλα, και αναφέρεται και βέβαια και στην Novartis που προέκυψε 9 μήνες μετά. Επομένως, όλοι τους είτε είχαν το χάρισμα του προφήτη, είτε έχτιζαν βήμα-βήμα την σκευωρία από τότε. Πάρτε παρακαλώ και το σχετικό δημοσίευμα με τις δηλώσεις τότε του κυρίου Τσίπρα. Πάμε τώρα στο Νοέμβριο του 2017 ακόμα. Ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία αναφέρει ότι Παπαγγελόπουλος και Τζανακόπουλος έφαγαν μαζί. Και μετά το γεύμα ο κύριος Παπαγγελόπουλος δήλωσε: το ενδιαφέρον στο δείπνο μας δεν είναι ο συνδετημόνας μου, αλλά το μενού. Ο δε κύριος Τζανακόπουλος συμπλήρωσε λακωνικά: θα καταλάβετε προσεχώς. Και καταλάβαμε. Γιατί 2 μέρες αργότερα εμφανίζεται στην κυρία Τουλουπάκη η ψευδομάρτυρας Κελέση και αρχίζει ο οχετός
της σπήλωσης στην πράξη. Πάρτε και το σχετικό δημοσίευμα. Υπήρξαν και άλλες δηλώσεις Παπαγγελόπουλου το 17, τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, με τις οποίες προανήγγειλε αυτές τις καταπληκτικές εξελίξεις με ακρίβεια. Αυτός